Την απελευθέρωση κάποιων εκ των διαδηλωτών που είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων της 1ης Δεκεμβρίου αποφάσισε το εφετείο του Κιέβου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Euronews, έχουν απελευθερωθεί μέχρι τώρα τουλάχιστον 5 διαδηλωτές. Φίλοι και συγγενείς τους είχαν συγκεντρωθεί έξω από το εφετείο κρατώντας πλακάτ που έλεγαν «Απελευθερώστε τους αθώους». Πρόσφατα βρήκαμε φωτογραφίες που μας έδωσε ειδησιογραφικό πρακτορείο που δείχνουν ότι ο φίλος μου προσήχθη μερικά τετράγωνα μακριά από την έδρα της κυβέρνησης. Έξω από το εφετείο βρέθηκε και ο σούπερ ροκστάρ της Ουκρανίας, Βιάτος Λαβακάρτσουκ, για να υποστηρίξει ένα φίλο του που είχε συλληφθεί. Ήρθα για να συμπαρασταθώ. Σήμερα πιστεύω ότι αυτή είναι η πιο σημαντική εξέλιξη. Για κάποιους από τους συλληφθέντες, η αποφυλάκηση συνοδεύτηκε από καταβολή χρηματικής εγγύησης ή μετατράπηκε σε κατοικών περιορισμό. Αναμένοντας την απόφαση του δικαστή, οι συγκεντρωμένοι έκαναν ασκήσεις γυμναστικής και έπιναν τσάι για να προφυλαχθούν από τις πολικές θερμοκρασίες.